κραυγή αγωνίας από τους φοροτεχνικούς που απειλούν να παγώσουν φέτος τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω το νέο ποινολόγιο φορολογικών παραβάσεων. Ακόμα και να κατεβάσουμε τα σιλώνα, μην υποβάλαμε δηλώσεις. Αυτά τα πνεύματα τα οποία είναι τόσο άδικα, νομίζω σε κάθε περίπτωση πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να καταργηθούν. Έχοντας στο πλευρό τους όλους τους παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου, οι φοροτεχνικοί βγήκαν στους δρόμους το πρωί, ενημερώνοντας πόρτα-πόρτα εμπόρους και καταστηματάρχες για τις επιπτώσεις της εφαρμογής των νέων μέτρων που χαρακτηρίζονται εξοντωτικά, ακόμη και αν πρόκειται για ένα απλό ανθρώπινο λάθος. Βλέπουμε και τα τελευταία αυτά τα μεταπρόστιμα να μην οδηγούν σε μια δίκαιη φορολόγηση, αντίθετα να έχουν καθαρά τον εισπρακτικό χαρακτήρα από επιχειρήσεις οι οποίες τα έχουν δώσει όλα, δεν μπορούν να δώσουν τίποτα. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία η οποία να μπορεί να ξεχωρίσει το ανθρώπινο λάθος και την αιτιολογημένη μη υποβολή από το δόλο. Η πορεία ξεκίνησε από τα λιοντάρια και διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου οι διαδηλωτές, λογιστές και φοροτεχνικοί μοίρασαν ενημερωτικά φυλάδια. Και νομίζω ότι αυτή η κίνηση σήμερα είναι σημαντική, γιατί πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιμένει με τον καινούριο φορολογικό νόμο. Οι κινητοποιήσεις των παραγωγικών φορέων είναι προειδοποιητικές σε αυτή τη φάση, ενώ η πορεία τους θα καθοριστεί από τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μέχρι στιγμής εμφανίζεται ανυποχώρητο στην εφαρμογή του νέου ποινολογίου. Τα ταμεία των επιχειρήσεων είναι στεγνά, δεν υπάρχει τίποτα, οι περισσότεροι χρωστάνε. Άρα, πώς βάζουν πρόστιμα για να τις κλείσουν, ερώτηση.